Καλημέρα Θεολόγια, καλημέρα Δήμαρχε. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Καλαβάλσκι, καλημέρα κύριε Κορονάκη από τη Θεσσαλονίκη, από την πλατεία Αγίας Σοφίας. Αγία Σοφία. Είμαστε εδώ γιατί η παιδιά η Θεσσαλονίκη είμαστε στην πλατεία Αγίας Σοφίας. Το μετρό, στη στάση του μετρό. Του μετρό. Ακριβώς, γιατί η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Έχουν φύγει οι λαμαρίνες από τα περισσότερα σημεία και πλέον βλέπουμε και το σταθμό να φαίνεται καθαρά εδώ. Βλέπετε και εδώ έχουν βάλει και κάποια από τα αρχεία που βρήκαν κάτω από το σταθμό. Είναι δύο κίονες και πλακόστρωτο του 6ου αιώνα. Και πλέον εδώ οι περιαστικοί, οι Θεσσαλονικοί, οι τουρίστες μπορούν να τα βλέπουν σε κοινή θέα. Ενώ ο σταθμός την ίδια ώρα είναι σχεδόν έτοιμος, Δήμαρχε. Ακριβώς, το μετρό βρίσκεται στην τελευταία του φάση. Ήδη γίνονται δοκιμαστικές διαδρομές του σειρμού, των σειρμών από το Συντριβάνι λίγο πιο κάτω μέχρι το αμαξοστάσιο. Έχουμε δει και σχετικό βίντεο που πλέον από κάτω μας οι σειρμοί πάνε και έρχονται. Ακριβώς, έχει μείνει μόνο η εκκρεμότητα του υπόλοιπου της πλατείας Αγίας Σοφίας και του σταθμού της Βενιζέλου. Και όλοι περιμένουν πραγματικά με αγωνία την έλευση της λειτουργίας του μετρό. Ήδη όμως έχουν φύγει οι λαμαρίνες. Αυτή η εικόνα που η πόλη ασφικτιούσε πλέον είναι παρελθόν και είναι σημαντικό. Ότι και εμείς, σαν Δήμος Θεσσαλονίκης, ακριβώς για να αλλάξουμε αυτήν την άσχημη εικόνα και στην οικονομία της πόλης, έχουμε εντάξει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ, στο Ταμείο Ανάκαμψης, όπου ουσιαστικά θα έχουμε αναπλάσεις των περιοχών γύρω από τους σταθμούς του μετρό, που πραγματικά ταλαιπωρήθηκαν τα 15 αυτά χρόνια. Σταματάει να είναι εργοτάξιο, Δήμαρχε, και θα δημορφωθούν όμορφες πλατείες γύρω από τις στάσεις. Και αυτό βλέπετε, κύριε Κορονάκη, γι' αυτό θέλησα να βρεθούμε εδώ και να έχετε αυτή την εικόνα. Είναι πολύ σημαντικό, Βελίκα και Νικήτα, να πούμε εμείς Θεσσαλονίκη. Εδώ το βλέπαμε καιρό αυτό. Η Αγία Σοφίας εδώ ήταν κλειστή. Μέχρι και αυτός ο δρόμος που βλέπετε αυτή τη στιγμή δεν υπήρχε. Τώρα έγινε διπλής κατεύθυνσης. Πλέον βλέπουμε να έχει απελευθερωθεί εδώ η περιοχή. Με παρέμβαση κιόλας του Δημάρχου, του κ. Ζέρβα, έχει συμμαζευτεί, μπορούμε να πούμε, το εργοτάξιο. Περνούν οι περαστικοί και πλέον βλέπουμε καθαρά τον σταθμό. Όπως γίνεται και σε άλλες περιοχές. Βλέπουμε εικόνες εμείς και από μέσα, από τις δοκιμές αυτή τη στιγμή στις οθόνες μας. Από τους σειρμούς του μετρό, ένα σύγχρονο μετρό. Είναι ένα μετρό, κύριε Κορονάκη, δύο γενιές μετά από το μετρό της Αθήνας, πολύ πιο σύγχρονο, ένα αντίστοιχο του μετρό της Κοπεχάγης. Mm-hmm. Και είναι πραγματικά ένα πολύ σύγχρονο μετρό, το οποίο θα λειτουργεί χωρίς οδηγούς, θα είναι driveless. Σωστά, ναι. Εξαιρετικά ασφαλές. Αργήσαμε, αλλά είμαστε σύγχρονοι. Δήμαρχε, από ποιο σημείο της πόλης μέχρι ποιο θα φτάνει το μετρό, από πού μέχρι πού θα μπορούμε να πάμε? Θα ξεκινάει από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό, το σταθμό των τρένων, και θα φτάνει σε πρώτη φάση μέχρι τη Νέα Ελβετία, που είναι ο τερματικός. Σε 6 μήνες μετά, είναι 13 σταθμοί, και σε 6 μήνες μετά θα παραδοθούν και οι 5 σταθμοί της Καλαμαριάς, οπότε ουσιαστικά θα φτάνει μέχρι το αθλητικό κέντρο της Μίκρας. Δηλαδή θα είναι τεράστια ανάσα για την πόλη και νομίζω θα δούμε και το μποτιλιάρισμα να μειώνεται πάρα πολύ σε Εγνατία, σε Τσιμισκή. Δηλαδή νομίζω ότι θα φανεί από τις πρώτες ημέρες λειτουργίας η διαφορά. Και πρέπει να δώσουμε μια δέσμευση, Δήμαρχε. Θα είστε εσείς ο πρώτος δήμαρχος που θα βάλει το πρώτο εισιτήριο. Δηλαδή θα τελειώσουμε σωστά το χρονοδιάγραμμα. Ακριβώς αυτό, υπάρχει η δέσμευση. Βοηθήσαμε και εμείς έτσι ώστε στα τέλη του 23 το μετρό να λειτουργήσει, να κυκλοφορεί στην πόλη. Και θα ήθελα πολύ προφανώς να είμαι ως δήμαρχος της πόλης αυτός που θα κόψει το πρώτο εισιτήριο και θα μπει στον πρώτο σειρμό του μετρό. Πρέπει να πούμε ότι ήδη τα γραφεία της Αττικού Μετρό έχουν μεταφερθεί. Ακριβώς, και αυτό είναι μια είδηση, ότι τα γραφεία της Αττικού Μετρό, που ήταν σε κάποιο χώρο ενοικιαζόμενος στην 26 Οκτωβρίου, μεταφέρθηκαν στο αμαξοστάσιο, εκεί που θα είναι η λειτουργία του μετρό, εκεί που θα είναι η καρδιά του μετρό. Πλέον και η ίδια διοίκηση του μετρό έχει μεταφερθεί στους χώρους εκείνους, πράγμα που σημαίνει ότι έχει προχωρήσει πολύ και η κατασκευή και των χώρων των γραφείων. Και προφανώς αυτή την καλύτερη εικόνα βλέπουν και πολλοί τουρίστες που είναι στην πόλη μας. Ποιες πλατείες θα είναι υπό ανάπλαση στο Ταμείο Ανάπτυξης, κύριε Ζέρβα, ποια σημεία του μετρό? Είναι όλοι οι σταθμοί της Εγνατίας, ναι. Οι περισσότεροι σταθμοί βρίσκονται στην Εγνατία, στη Δελφών, όπως επίσης και οι κεντρικές περιοχές της πόλης μας, η Μπότσαρη, η Μαρτίου, στις δυτικές περιοχές οι οποίες δεν είχαν το ενδιαφέρον που θα έπρεπε να έχουν. Η Θεσσαλονίκη αλλάζει ακριβώς και η Θεσσαλονίκη πρέπει να δείχνει ακριβώς αυτό το ωραίο της πρόσωπο που δείχνει αυτή την περίοδο με τους τουρίστες οι οποίοι έχουν κάνει Θεσσαλονίκη σοκ. Πείτε μας
πλέον. Αυτό, αν είχατε πολύ τουρισμό φέτος στην πόλη, από πού ήρθαν, ήρθαν από Ελλάδα, ήρθαν από εξωτερικό, από βαλκανικές χώρες. Ποιοι ήταν οι τουρίστες μας φέτος? Εκείνο που ήταν πολύ σημαντικό ήταν ότι ξεπεράσαμε το σοκ της μη έλευσης Ρώσων και Ουκρανών που σε πολύ μεγάλο βαθμό ερχόταν στις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Πολύ γρήγορα αντικαταστάθηκαν με τουρίστες από την Κεντρική Ευρώπη, από τη Βόρεια Ευρώπη, Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία. Έχουμε και Αμερικανούς τουρίστες, έχουμε πολλούς τουρίστες από το Ισραήλ. Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι έχουμε καινούργιες ξενοδοχειακές μονάδες. Η πόλη μας προβλήθηκε πάρα πολύ, κυρίως μέσα από την γαστρονομία της, το Time Magazine, στο Guardian. Θυμάστε που η Θεσσαλονίκη έχει επιλεχθεί σαν ένας στους 50 προορισμούς παγκοσμίως από το περιοδικό Time για να την επισκεφθεί κανένας. Επίσης ανέβηκε πάρα πολύ η κατανάλωση των τουριστών, 25% περισσότερη κατανάλωση. Πολύ περισσότερο, Δημαρχέ. Πολύ περισσότερο, ξοδεύουν περισσότερο, και είναι ποιοτικότερος ο τουρισμός, όπως επίσης και διανυκτερεύσεις. Υπάρχουν κρατήσεις και για Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι για την έκθεση, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είναι sold out και μάλιστα υπουργικά γραφεία, να το πω και αυτό, είναι σε λίστα αναμονής, γιατί η Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο θα είναι επίσης sold out. Άρα μας λέτε ότι υπουργικά γραφεία, υπουργοί που θέλουν να ανέβουν για τη Διεθνή Έκθεση δεν βρίσκουν ξενοδοχείο να μείνουν. Ακριβώς, ναι. Είναι κάτι το οποίο από τη μια πλευρά μας γεμίζει βέβαια άγχος, από την άλλη πλευρά μας χαροποιεί ότι είναι κάτι το οποίο πραγματικά δείχνει το ενδιαφέρον που υπάρχει για την πόλη, όχι βέβαια την περίοδο της έκθεσης που είναι κάποιες μέρες, αλλά όλη την περίοδο του καλοκαιριού που πραγματικά βλέπουμε η Θεσσαλονίκη μαζί με πολλά άλλα πράγματα. Όπως επίσης να σας πω ότι δόθηκαν από το Δήμο Θεσσαλονίκης 40 άδειες για κινηματογράφηση και για διαφημιστικά σποτ στην πόλη μας. Καταλαβαίνετε, 40 τέτοιες άδειες δόθηκαν για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Όλα αυτά είναι μια προβολή της πόλης. Πολλές οι κινηματογραφικές παραγωγές, Δήμαρχε, που έγιναν και τη διάρκεια του χειμώνα και της άνοιξης. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Θεολόγια και κύριε Ζέρβα. Εγώ σε ευχαριστώ. Να σε ευχαριστήσω και εγώ για την παρέα που μας κάνατε το καλοκαίρι. Να είστε καλά.